Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το δημοφιλέστερο ρημουλκούμενο πυροβόλο του Ουκρανικού πολέμου. Το σοβιετικό ρημουλκούμενο πυροβόλο 2α36 Jamshid B χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ιδανικά από ουκρανικές δυνάμεις. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Τα εξοπλιστικά θέματα λοιπόν που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και αφορούν τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο εστιάζουν συνήθως σε οπλικά συστήματα όπως πολλαπλούς εκτοξευτές ή προηγμένους πυράβλους των δύο στρατοπέδων. Λίγα όμως έχουν αναφερθεί στα ρημουλκούμενα πυροβόλα που δρούν στις σειράξεις, τα οποία αποτελούν κύριο μέρος του πυροβολικού κάθε στρατού. Το 2α36 Jamshid B είναι ένα από τα ρημουλκούμενα πυροβόλα που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερη κλίμακα στον εν εξελίξη πόλεμο στην Ουκρανία. Για να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται. Το ρημουλκούμενο όπλο 152 χιλιοστών 2α36 Jamshid B λοιπόν αναπτύχθηκε στην Σοβιετική Ένωση, με την ανάπτυξή του να ξεκινά το 1968. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα νέο πυροβολικό σύστημα μεγαλύτερου βεληνικούς. Τα πρωτότυπα δοκιμάστηκαν το 1979 και το 1972, ενώ μέχρι τότε υπήρχαν δύο εκδόσεις, η ρημουλκούμενη και η αυτοκινούμενη. Το Jamshid B, το πρόγραμμα B υποδεικνύει πως πρόκειται για την ρημουλκούμενη έκδοση, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται στον Σοβιετικό στρατό το 1975. Αν και στα τέλη της δεκαετίας του 80 το 2α36 αντακαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό από το πυροβόλο επόμενης γενιάς M-STA-B, το όπλο συναντάται ακόμη σε στρατούς όπως τον Ρωσικό, τον Λευκορωσικό, τον Ουκρανικό κτλ. Τα πυροβόλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν και από τα δύο στρατόπεδα στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, αλλά οι Ουκρανοί βασίστηκαν σε αυτά σε μεγαλύτερο βαθμό. Στην αρχή οι Ρώσοι δεν τα είχαν παρατάξει, αλλά λόγω απολειών τα επανέφεραν από τη χρόνια αποθήκευσή τους στα οπλοστάσια της χώρας. Το 2α36 αναπτύχθηκε για να εμπλέκεται με σημαντικούς στόχους του εχθρού, γι' αυτό και διαθέτει ένα όπλο 152 χιλιοστών και διαμετρήματος L54. Διαθέτει επίσης βοηθητικό σύστημα ανεφοδιασμού. Προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός πως δεν είναι συμβατό με άλλα σοβιετικά βλήματα 152 χιλιοστών, αφού εκτοξεύει πυρομαχικά νέου τύπου, τα οποία και αναπτύχθηκαν ειδικά για αυτά τα όπλα. Το μέγιστο βεληνικές εκτόξευσης με τυπικά ισχυρά εκρητικά βλήματα HE-FRAG φτάνει τα 28,5 χιλιόμετρα και τα 30 με 33 χιλιόμετρα με πυραυλοκίνητα βλήματα. Αλλά ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του όπλου είναι πως μπορεί να εκτοξεύσει πυρηνικά βλήματα ισχύως 0,1 με 2 χιλιοτόνων, αν και αυτά τα βλήματα είναι ιδιαίτερα απόρριτα και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ στη μάχη. Μπορεί ακόμη και να έχουν αποσυρθεί οριστικά από το ρωσικό οπλοστάσιο. Τέλος, να αναφέρουμε πως το πυροβόλο επιδεικνύει μέγιστη ταχυβολία 6 βλημάτων ανά λεπτό, ενώ απαιτεί πλήρωμα 8 ατόμων για την επιχείρησή του. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.